Δεν φαίνεται να έπιασαν τόπο τα πρώτα πρόστιμα από τη Δημοτική Αστυνομία για την ανεξέλεγκτη εναπόθεση απορριμμάτων σε συμβατικούς και υπογειοποιημένους κάδους, τόσο από καταστήματα αλλά και από μεμονωμένους πολίτες. Αυτό είναι το πρώτο συμπέρασμα που προκύπτει τουλάχιστον λίγες ημέρες μετά την επιβολή των προστήμων, με τη Δημοτική Αστυνομία να προχωρά σε επαναλαμβανόμενους ελέγχους, έχοντας λάβει και την πολιτική εντολή από τη Δημοτική Αρχή να προχωρήσει ακόμη πιο δυναμικά. Ενώ αρχικά δημιουργήθηκε η αίσθηση ότι τουλάχιστον η πλειονότητα των καταστημάτων θα ανταποκριθεί και θα συμμορφωθεί στις αυτονόητες απαιτήσεις, σε συγκεκριμένα σημεία όπως την πλατεία Πάργη, την Πυρσινέλα και την Χάρη Λάου Τρικούπη, η κατάσταση δεν έχει μεταβληθεί δραματικά. Έτσι, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Ευάγγελος Πίχας τόνισε ότι δόθηκαν εκ νέου οδηγίες στη Δημοτική Αστυνομία για εντατικοποίηση των ελέγχων, επιμένοντας ότι το κρίσιμο ζητούμενο είναι ο σεβασμός που θα πρέπει να επιδεικνύουν οι πολίτες στην αυτονόητη ανάγκη να διατηρηθεί ένα ικανοποιητικό επίπεδο καθαριότητας στην πόλη. Είναι νωρίς ακόμη. Και επειδή χθες είχα ξανά πάλι μια συνάντηση με τη Δημοτική Αστυνομία, οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και εδώ θα πρέπει να σας πω ότι πρέπει ο κόσμος να καταλάβει κάτι. Ήδη αυτή τη βδομάδα τοποθετήσαμε κολονάκια όπου υπάρχουν οι υπόγειοι κάδοι για να μην παρκάρουν τα αυτοκίνητα. Χθες το βράδυ δεν υπήρχαν ούτε στην Πυρσινέλα, ούτε πιο πάνω στην πλατεία Πάργης. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει, άρα λοιπόν πρέπει όλοι μας που ζούμε σε αυτή την πόλη, που επισκεφτόμαστε αυτή την πόλη, να τη σεβόμαστε. Δηλαδή, τι φταίγανε δηλαδή τα κολονάκια και πήγαν και τα γκρεμίσαν από την πρώτη μέρα που μπήκανε. Και όταν βλέπετε, θα σας πω ακριβώς στην πλατεία Πάργης τον τελευταίο υπόγειο που τοποθετήθηκε, που είναι δίπλα στα ταξί. Παρκάρουν αυτοκίνητα, δεν μπορούν να περάσει ο κόσμος να πάει να βάλει τα σκουπίδια του και τα παρατάει οπουδήποτε. Αυτό δεν δικαιολογείται. Βέβαια, χρειάζεται και υπομονή από όλους. Επειδή η διαδικασία των υπόγειων κρατάει λίγο χρόνο, δηλαδή 1-2 λεπτά, όταν γίνεται η συμπίεση, δεν ανοίγουν. Χρειάζεται λίγη υπομονή. Ο κύριος Πίχας στο μεταξύ εξέφρασε τη συγκρατημένη αισιοδοξία της Δημοτικής Αρχής για την επιτυχημένη εφαρμογή της απόφασης που ελήφθη από κοινού με το Σωματείο Ιδιοκτητών Καφέ Μπαρ Εστίασης για την αλλαγή του τρόπου αποκομιδής των απορριμμάτων από τα καταστήματα στο ιστορικό κέντρο. Το όπου ορίζουμε τις ακριβείς ώρες και μέρες που θα περνάει το απορριμματοφόρο, οπότε πιστεύουμε ότι θα το δεχτούν, μάλλον θα το εφαρμόσουν τα περισσότερα καταστήματα, αν όχι όλα. Και εμείς με τη σειρά μας και εσείς φυσικά από τη δικιά σας την πλευρά, θα πρέπει αυτό να το τονίσουμε. Ο καθένας τα δικά του τα απορρίμματα να τα έχει σε έναν δικό του ατομικό κάδο και τις συγκεκριμένες ώρες που έχουν ενημερωθεί να μεταφέρονται για να τα αδειάζει το απορριμματοφόρο και να επανέρχεται πάλι στη θέση τους όπου εκείνοι επιλέξουν. Εάν αυτό το μοντέλο αποδειχθεί στην πράξη επιτυχημένο, φιλοδοξείτε να το συνεχίσετε και σε άλλες περιοχές όπου υπάρχει πληθώρα? Νομίζω ότι αυτό είναι ευνόητο. Εννοείται ότι γι' αυτό είπαμε, ξεκινάμε πιλωτικά με το ιστορικό κέντρο και δεν πιάνει μόνο το ιστορικό κέντρο. Να σας πω χοντρά, πιάνει από το σημείο που βρισκόμαστε, δηλαδή μέχρι το Μόλο, όλο το κομμάτι αυτό. Εάν βέβαια αυτό αποδώσει, είναι ευνόητο ότι θα συνεχίσει και σε άλλες περιοχές. Και βέβαια θα πρέπει να πούμε εδώ ότι εάν όλα πάνε καλά, το επόμενο βήμα είναι να ξεκινήσουμε και την τοποθέτηση των καφέ κάδων όσον αφορά τα οργανικά.